Η πολιτεία μας οφείλει να ενισχύει συνέχεια τα νησιά μας με υποδομές, να δημιουργεί νέες δουλειές για τους νέους μας, να φροντίσει για την συγκοινωνία, για τις τοπικές δομές υγείας, εκπαίδευσης και βέβαια να σας βοηθήσει να κάνετε πράξη την πράσινη μετάβαση, κάτι το οποίο μπορεί να αναδειχθεί σε μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, ειδικά για τα μικρότερα νησιά μας. Ξέρετε ότι είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι έχει την θέληση να σκύψει πάνω στα προβλήματα, ειδικά των μικρών νησιών. Ζήτησα από τα συναρμόδια Υπουργεία τα στοιχεία. Μόνο στα 40 νησιά που εκπροσωπούνται σήμερα, οι συνολικές επιχορηγήσεις αγγίζουν σχεδόν τα 500 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 από το πρόγραμμα Τρίτσης, το οποίο, όπως θα μας πει και ο Υπουργός στη συνέχεια, υπερεκπροσωπούνται τα μικρά νησιά, από τα Υπουργεία, από το ΕΣΠΑ. Σε λίγο θα υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ δρομολογείται και ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το ΝΕΑΡΧΟΣ, είναι ένα ταμείο για ειδικά τοπικά έργα, σε δίκτυα ίδρευσης, σε μονάδες αφαλάτωσης τόσο σημαντικές για τα νησιά μας, στη διαμόρφωση λιμένων, αλλά και σε έργα ανανεώσιμων πηγών. Ξέρετε καλά ότι τα εργοτάξια στα νησιά είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέρω μόνο κάποια έργα τα οποία έχουν προϋπολογισμό πάνω από 5 εκατομμύρια. Στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Αμοργό, στην Πάτμο, στη Σκύρο γίνονται σημαντικά αρδευτικά και αποθηκευτικά έργα. Νέο λιμάνι στην Αλόνισο, αναβαθμίζονται οι λιμενικές υποδομές στην Ίω, στους Λιψούς, στη Σαμοθράκη. Μόνο για τα νησιωτικά λιμάνια έχουν δεσμευθεί πόροι της τάξης των 175 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ για τις συγκοινωνίες, να πω ότι για πρώτη φορά συμπεριλάβαμε στο ΕΣΠΑ τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιτρέψει να συνάπτονται πολυετή συμβάσεις στις μικρές και άγονες γραμμές που συνδέουν τα νησιά μας, αυτές δηλαδή που αφορούν τη ραχοκαλιά της εσωτερικής μετακίνησης των κατοίκων τους. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε προγράμματα και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ καλούμαστε από τη μία να αντιμετωπίσουμε εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, να λύσουμε βασικά ζητήματα υποδομής όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και η γρήγορη κινητοποίηση σε δράσεις ανακύκλωσης, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον χωροταξικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα όμως η πράσινη μετάβαση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα νησιά μας να βγουν πιο μπροστά, καθώς η μικρή κλίμακα των νησιών μας επιτρέπει, κινητοποιώντας πόρους οι οποίοι είναι όχι τόσο μεγάλοι όσο αυτοί που θα απαιτούσαν τα μεγαλύτερα νησιά, να κάνουμε πραγματικά άλματα. Και έχουμε ήδη παραδείγματα από την Αστυπάλαια, από την Τήλο, από τη Χάλκη, νησιά τα οποία το καθένα με το δικό του τρόπο έχουν υιοθετήσει καινοτόμες λύσεις, είτε αφορούν τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε αφορούν την ηλεκτροκίνηση, είτε αφορούν συνολικά την μετάβαση των νησιών μας σε ένα περιβάλλον μειωμένων εκπομπών. Υπάρχει ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Greco Islands, προκειμένου τα νησιά μας να έρθουν πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα και στην ενεργειακή αυτονομία. Θέλω όμως να τονίσω ότι καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν μπορεί να πάρει σάρκα και οστά εάν δεν έχει τη δικιά σας στήριξη και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία εσείς οι ίδιοι να βγείτε μπροστά και να αγκαλιάσετε αυτές τις λύσεις, έστω και αν μερικές φορές μπορεί αυτό βραχυχρόνια να αισθάνεστε ότι να σας φέρνει σε σύγκρουση ίσως με κάποια συμφέροντα τα οποία έχουν μάθει να δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι όμως ευκαιρία μεγάλη και θα στηρίξουμε τον κάθε δήμαρχο, την κάθε δήμαρχο που θα τολμήσει να βγει μπροστά και να καινοτομήσει, διότι καμία από αυτές τις λύσεις που
μπορούμε να σας προτείνουμε δεν μπορεί να υλοποιηθεί, θα το επαναλάβω, εάν δεν υπάρχει η στήριξη της τοπικής κοινωνίας και αν δεν υπάρχει ηγεσία από τις δημοτικές αρχές, από εσάς δηλαδή. Θα σταματήσω εδώ, θα δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο για μια σύντομη εισαγωγή. Θέλω να ακούσω όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς. Έχουμε αρκετό χρόνο στην διάθεσή μας, αλλά θα πρέπει να είστε σύντομοι για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Όπως είναι γνωστό, οι Δήμοι αποτελούν τον εγκύτερο στους πολίτες θεσμό δημοκρατικής διοίκησης και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι τους και κυρίως οι Δήμαρχοι καθίστανται καθημερινά δέκτες διαφόρων ειδών και διαστάσεων παραπώνων και αιτημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων, και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι οι συνάδελφοι, σπανίως αφορούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες ως αρμοδιότητές τους. Ο πολίτης όμως εξίσου σπανίως ενδιαφέρεται για τα όρια των αρμοδιοτήτων των κρατικών θεσμών και προφανώς εύλογα αξιώνει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς του, λύσεις που καλούνται οι Δήμοι να δώσουν, κινούμενοι είτε στο όριο είτε και υπερβαίνοντας πολλές φορές τις θεσμοθετημένες τους αρμοδιότητες. Από την άλλη, σε μία περίοδο που τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πράγματι πάρα πολλά, θα πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο αποκλεισμού από αυτά των μικρών και υποστελεχωμένων Δήμων, που χωρίς τεχνικές υπηρεσίες αδυνατούν να συντάξουν ακόμα και απλής φύσεως μελέτες και δεν διαθέτουν καμία τεχνοκρατική και χρηματοδοτική επάρκεια. Το πρόβλημα αυτό προσπάθησε να θεραπεύσει ο νόμος 4674 του 20. Με τη δημιουργία των αναπτυξιακών οργανισμών, ένας πολύ σημαντικός νόμος για την αυτοδιοίκηση, που όμως χρειάζεται κάποια βελτίωση και έχουμε προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο. Σε άκρος θετική κατεύθυνση επίσης κινείται και η πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τη συμπερίληψη των ελάχιστων νησιωτικών δήμων που εξαιρούνταν στην ειδική ετήσια χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ λόγω νησιωτικότητας, από την οποία αποκλείονταν λόγω υπέρβασης του πληθυσμιακού ορίου κατελάχιστον. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, τίθεται ως προτεραιότητα το ευαίσθητο θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης των τοπικών χωρικών σχεδίων, κεντρικά από την κυβέρνηση, ζήτημα που αποτελεί μία από τις σοβαρότερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο από τη μεταπολίτευση. Από την πόλη την βούληση της κυβέρνησής σας και προσωπικά εσάς για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των νησιωτών μας, την στήριξή τους να παραμείνουν στον τόπο τους, τη στήριξη των νησιωτικών επιχειρήσεων και αυτό αποτυπώνεται μέσα από την θεσμοθέτηση για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και το εξίσου σημαντικό για μένα τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ενεργοποίηση λοιπόν του συγκεκριμένου πλαισίου μας διασφάλισε 205 εκατομμύρια ευρώ για εξυγχρονισμό λιμενικών υποδομών και ειδικότερα 45 ενέργων σε μικρά νησιά όπως Πολέγανδρο, Ιος, Σίκινο, Ανάφη, Ιθάκη, Γάβδος, Οδονής, Μαθράκη, Λειψή, και Πάτμος. Η σημερινή συνάντηση δείχνει ότι δεν υπάρχουν ξεχασμένοι Έλληνες για τον Πρωθυπουργό και δεν υπάρχει καμία περιοχή της πατρίδας μας έξω από το οπτικό του πεδίο και της κυβέρνησης και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να στηρίζουμε εσάς και μέσω της δικής σας δημοτικής αρχής, τους δημότες σας, στην προσπάθειά σας να πάει ο τόπος μπροστά. Είναι 483 εκατομμύρια ευρώ έργα που υλοποιούνται σήμερα στους 40 δήμους που εκπροσωπούνται σήμερα στην περιοχή μας. 233 εκατομμύρια ευρώ αφορούν έργα του Υπουργείου Ιστορικών, 250 εκατομμύρια ευρώ έργα του ΕΣΠΑ και του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής κυρίως, που είναι οι άλλοι δύο μεγάλοι χρηματοδότες για προφανείς λόγους.